Οι συσκευές αντιραντάρ έγιναν γνωστές τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα, ωστόσο στις ΗΠΑ και σε άλλα κράτη-μέλη γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη πολλές δεκαετίες νωρίτερα. Οι πρώτες μονάδες ραντάρ για τον υπολογισμό της ταχύτητας των κινούμενων αυτοκινήτων κατασκευάστηκαν μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ραντάρ, τα οποία είναι διάσημα, έχουν εγκατασταθεί στους αυτοκινητόδρομους από το 1950. Το εν λόγω σύστημα λειτουργεί με τη μέθοδο της αντανάκλασης, καθώς δύο δεσμίδες ακτινοβολίας χτυπούν το κινούμενο αυτοκίνητο, διαθέτοντας μία συγκεκριμένη συχνότητα και, στη συνέχεια, οι δεσμίδες αυτές επιστρέφουν στη συσκευή, υποδεικνύοντας τους αστυνομικούς την ακριβή ταχύτητα, με βάση την οποία κινείται το αυτοκίνητο, το οποίο έχουν στοχεύσει. Βέβαια, υπάρχουν πολύτυποι ραντάρ σήμερα και, στο μέτρο που η τεχνολογία εξελίσσεται, συνεχώς θα δημιουργούνται νέα μοντέλα περισσότερο έξυπνα. Το newsotto.gr έψαξε και ανακάλυψε ότι υπάρχουν πάνω από 700.000 διευθύνσεις στο διαδίκτυο, οι οποίες περιέχουν στις ιστοσελίδες τους προϊόντα, τα οποία, ενδεχομένως, να σας γλιτώσουν από κάποιο τσουφτερό πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα, αλλά είναι πολύ πιθανό να σας επιβληθεί άλλο πολύ πιο υψηλό πρόστιμο για την ύπαρξη συσκευής εντοπισμού ή παρεμβολής αντιραντάρ. Μάλιστα, πάρα πολλές δημοσιεύουν μέχρι και ζωντανές δοκιμές που επιβεβαιώνουν την καλή λειτουργία των αντιραντάρ, αλλά καμία δεν αναφέρει τα πρόστιμα που προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τις παράνομες συσκευές. Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα αντιραντάρ είναι δύο. Η πρώτη αφορά απλώς ανιχνευτές ραντάρ που προειδοποιούν, μέχρι και 2 χιλιόμετρα πριν, ότι υπάρχει μπλόκο της αστυνομίας και η δεύτερη, η οποία είναι ακριβότερη και κάνει το αυτοκίνητό σας πραγματικά αόρατο στα ραντάρ της αστυνομίας καθώς, όταν στοχεύεται το αυτοκίνητο, το ειδικό μηχάνημα στέλνει διαφορετικό σήμα πίσω προκαλώντας μία μικρή βλάβη στο πιστόλι ραντάρ, με αποτέλεσμα μέχρι να καταλάβουν τι έχει συμβεί το αυτοκίνητο να έχει περάσει από τον μπλόκο. Τα πρόστιμα του κώδικας οδικής κυκλοφορίας στην Ελλάδα για τα αντιραντάρ είναι ιδιαίτερα υψηλά καθώς αν διαπιστωθεί από τους τροχονόμους συσκευή αντιραντάρ τότε το πρόστιμο του ορίζει ο ΚΑΠΑ. Okay, αν έρχεται σε 2.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 30 ημέρες και αφαίρεση της άδειας αλλά και των πινακίδων κυκλοφορίας για 2 μήνες, είναι πραγματικά από τα υψηλότερα πρόστιμα που υπάρχουν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και στόχο έχει κυρίως τις συσκευές που επεμβαίνουν στα τεχνολογικά μέσα της αστυνομίας και αδρανοποιούν τα πιστόλια στόχευσης που αναγράφουν και τα χιλιόμετρα με τα οποία κινούνταν τα οχήματα.